Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. 112 νέα κρούσματα καταγράφει ο ΟΔΗ για την Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο, 1866 συνολικά στην Ελλάδα. Παραμένει υψηλός ο αριθμός των νεκρών και των διασωληνωμένων. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης δηλώνει ότι βάση έρευνας η Αχαΐα έχει 500 κρούσματα ημερησίως. Οργή και αγανάκτηση από τους εμπόρους της Πάτρας για τις παλινοδίες της κυβέρνησης και τις ενισχύσεις ψίχουλα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε σήμερα στη Βουλή ότι η ένταση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα ήταν υποκινούμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματά μας αναλυτικά. Ημέρα πένθους για το εμπόριο στην Πάτρα, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να βρίσκονται εκεί με αναμένα φώτα, χωρίς υπαλλήλους, και να εξηγούν στους καταναλωτές τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Οργή και αγανάκτηση από την πλευρά τους και μετά την ανακοίνωση στα Ικούρα για ενισχύσεις ψίχουλα, όπως τις χαρακτηρίζουν, μπροστά στην ηθική και οικονομική καταστροφή που έχουν υποστεί. Το θέμα της ξαφνικής απόφασης για λουκέτο στα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, ενώ είχε ανακοινωθεί άνοιγμα την περασμένη Τετάρτη, έχει λάβει πολιτικές προεκτάσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση των ανθρώπων της περιοχής μας. Καταλαβαίνω απόλυτα τι ένιωσαν, ότι δεν καταλαβαίνουν το λόγο που παραμένουν κλειστοί, και αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, οποιοδήποτε μέτρο, οποιαδήποτε απόφαση των λοιμοξιολόγων θα πρέπει να γίνεται κατανοητή. Θα πρέπει να γίνεται κατανοητή και από τους κλάδους και από τις περιοχές οι οποίες πλήττονται. Σε εμάς εδώ, δυστυχώς, δεν έγινε κατανοητή. Ήταν ξαφνική και απότομη. Και ξέρετε, η κούραση που έχουμε όλοι από αυτό, από τη μία πλευρά, από τον εγκλισμό, και από την άλλη, ο φόβος για το αύριο των ανθρώπων του εμπορίου, δημιουργεί προβλήματα. Πρόκειται περί του απολύτου εμπεγμού του εμπορικού κλάδου. Εδώ και μήνες η κυβέρνηση, μετά από κάθε απόφαση παράτασης κλεισίματος των καταστημάτων, αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, διαρρέει σενάρια ανοίγματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα οποία ποτέ δεν επαληθεύονται. Είναι προφανές δηλαδή ότι με ευθύνη της κυβέρνησης αναπαράγονται, συντηρούνται και διαδίδονται σενάρια τα οποία ουσιαστικά αποτελούν fake news, δηλαδή κυβερνητικά fake news. Ένα τέτοιο fake news, μια τέτοια ψευδής είδηση ήταν και αυτή ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα στην Πάτρα, στην Αχαΐα ουσιαστικά, στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη. Είναι δίκαιη η αντίδραση των καταστηματαρχών. Το λιανεμπόριο είναι βέβαιο ότι πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο και η κυβέρνηση, έστω και την ίστατη στιγμή, πρέπει να φροντίσει να αποζημιώσει καθολικά το λιανεμπόριο, τους καταστηματάρχες, τον εμπορικό κλάδο για τη ζημιά που τους έχει προκαλέσει. Μάλιστα, ο κ. Κατσανιώτης τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση της αγοράς. Δηλώσε πως βρίσκεται στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Και ο κ. Σκανδάμης από το κίνημα αλλαγής αναφέρει πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επόμενη μέρα στο εμπόριο, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, όπως λέει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη ένα μέτρο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Εγώ όμως θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει άμεσα ένα νέο μέτρο, στην ουσία μια βοήθεια επανεκκίνησης, όχι μόνο στο κομμάτι του, όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά τη στήριξη των κλειστών επιχειρήσεων, κάτι αντίστοιχο με την εστίαση. Επανεκκίνηση κυρίως για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στοκάρει εμπόρευμα και έχει εποχικότητα. Ό,τι εξαγγέλλεται και υλοποιείται έχει την αξία του, έστω και αν είναι μικρό. Περιμένουμε να δούμε ότι πραγματικά θα υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο που εξαγγέλλεται, και δεν σταματάνε εδώ οι διεκδικήσεις των εμπόρων. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι βέβαιο ότι θα επαναλειτουργήσει με τις ίδιες συνθήκες όταν μπορέσει κανονικά να ανοίξει. Και αυτό που επίσης στοιχειοθετείται με πάρα πολλά αντικειμενικά στοιχεία είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, λόγω συσσωρευμένων πια οφειλών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, από παλιές φορολογικές υποχρεώσεις, από τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, από ασφαλιστικές εισφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα, δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την επόμενη μέρα. Άρα χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης που να απαντήσει και για την επόμενη μέρα. Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα. Σφοδρότερη ήταν από την πρώτη στιγμή η επίθεση στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά έχει χάσει απολύτως τον έλεγχο, αφού προανήγγειλαν το άνοιγμα
πρόβλημα, του λένε, εμπορίου με σχέδιο την Παρασκευή, το ακύρωσαν το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Κοζάνη. Τι άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες? Απολύτως τίποτα. Γνώριζαν τον αριθμό των κρουσμάτων, γνώριζαν την επιδημιολογική εικόνα. Έχει πάρει λοιπόν πολιτικές διαστάσεις το θέμα του μη ανοίγματος των καταστημάτων, των εμπορικών καταστημάτων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις των εμπόρων. Θα δούμε και θα ακούσουμε και πολιτικό σχόλιο για το θέμα αυτό από τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μάρκου. Να πάμε όμως αμέσως τώρα στη συνάδελφο Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλησπέρα. Την πορεία λοιπόν της επιδημίας του κορονοϊού στην χώρα μας, τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου δεν έχουν γίνει. Αλήθεια είναι ότι χθες Κυριακή δεν είχαμε μεγάλο αριθμό τεστ, οπότε φτάνουν γύρω στα 1.866 συνολικά τα κρούσματα στη χώρα μας. Ακριβώς έτσι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. 1.866 με λίγα τεστ, καταλαβαίνουμε. Κυριακή γενικά γίνονται λίγα τεστ. Τα νέα κρούσματα λοιπόν 1.866 στη χώρα. Δυστυχώς έχουμε 73 συνανθρώπους μας που κατέληξαν μέσα σε ένα 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. Επίσης 759 παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες συντατικής θεραπείας της χώρας. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στη Δυτική Ελλάδα, που παρότι ήταν πιο λίγα τα τεστ σε σχέση με άλλες ημέρες, η Αχαΐα παραμένει και πάλι σε τριψήφιο νούμερο. 112 νέες μολύνσεις. Η Τελεκαρνανία καταγράφει 15 μόλις κρούσματα, ενώ σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ηλίας καταγράφονται 23 κρούσματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση για την Αχαΐα και πιο συγκεκριμένα για την Πάτρα παραμένει αρκετά δύσκολη σε ό,τι αφορά την διασπορά που έχει υπάρξει τελικά στην περιοχή μας, τη διασπορά του ιού. Να πούμε ότι και στα rapid test που γίνονται, που γίνονται καθημερινά, πλέον γίνονται καθημερινά, να πούμε, και στο επιμελητήριο, δεν είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, είναι κάθε μέρα τεστ, γρήγορα τεστ που μπορεί να κάνει ο κόσμος στο επιμελητήριο, και εκεί βρίσκονται αρκετά θετικά καθημερινά. Δεν γίνονται μόνο στο επιμελητήριο, ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται για το που μπορεί να κάνει τεστ, υπάρχουν καθημερινά και διαφορετικά σημεία, αλλά πλέον σημείο που γίνονται καθημερινά τα τεστ θα είναι το επιμελητήριο Αχαΐας. Το σημείο έχει μπει στη μάχη, βρίσκεται στο κέντρο, θα είναι κάθε μέρα τα τεστ, με σκοπό να μπορούν οι πολίτες να μεταβούν εκεί και να κάνουν στο κέντρο της Πάτρας γρήγορα ένα rapid test. Η διασπορά λοιπόν φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε οποιοδήποτε υπολογίσει. Η Αχαΐα μία ακόμη μέρα δίνει τριψήφιο νούμερο και η ανησυχία για την περιοχή μας είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Και να πούμε στο σημείο αυτό, Ελένη, ότι και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουμε μία έρευνα που δείχνει ιδιαίτερα επιβαρημένο το υλικό φορτίο στην Αχαΐα. Μάλιστα εκτιμάται ότι έχουμε 500 κρούσματα κατά μέσο όρο την ημέρα. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια του δελτίου μας, καθώς το ρεπορτάζ θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου. Να πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Στο κόκκινο παραμένουν οι νοσηλείες σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Γιώργο Ηλιόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Στο κόκκινο λοιπόν οι νοσηλείες, υποπίεση και το σύστημα υγείας στην περιοχή, καθώς τα κρούσματα στην Αχαΐα είναι σε καθημερινή βάση σε τριψήφιο αριθμό. Ακούσαμε από την Ελένη Παρασκευοπούλου, 112 είναι τα νέα κρούσματα στην περιοχή μας. Η πίεση όμως στα δύο νοσοκομεία παραμένει υψηλή, Έφη, να επισημάνουμε. Συνολικά έχουμε 175 νοσηλείες και στα δύο νοσοκομεία.
πάει κόκκινο ο αριθμός των νοσηλιών για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Να τονίσουμε ότι στο νοσοκομείο Παναγία Βοήθεια νοσηλεύονται 83 ασθενείς στις κλινικές COVID και 21 ασθενείς στη ΜΕΘ κορονοϊού. Και αυτός είναι και ο λόγος όπου αναγκάστηκε το νοσοκομείο να ανοίξει και πέμπτη κλινική και να την ενισχύσει μάλιστα. Στο Άγιος Ανδρέας όμως νοσηλεύονται 57 ασθενείς στην κλινική κορονοϊού και άλλοι 9 στη ΜΕΘ COVID και εκεί είναι υψηλός ο αριθμός των νοσηλευομένων. Να πούμε όμως ότι έχουμε και νοσηλεία μικρών παιδιών. Ουσιαστικά έχουμε 5 παιδιά στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει και διασπορά και στις χαμηλές ηλικίες. Και αυτό είναι και που προκαλεί και ανησυχία στην υγειονομική κοινότητα. Και ιδιαίτερο προβληματισμό, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε, Εύη, ότι προκαλεί ανησυχία και τα ανεργά κρούσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε νοσηλίες στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η στατιστική δείχνει ότι στην Αχαΐα έχουμε 1.800 ενεργά κρούσματα μαζί με πιθανά. Τα καθαρά ενεργά είναι 1.062 κρούσματα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι από εκεί και πέρα ίσως οδηγηθούμε σε περαιτέρω πίεση των υγειονομικών μονάδων της περιοχής μας. Βέβαια, υπάρχει στο τραπέζι αυτό το οποίο έχουμε πει, η μεταφορά ασθενών εφόσον κριθεί επιβεβλημένο. Στην παρούσα φάση δεν φαίνεται αυτό το σενάριο. Δεν έχει χρειαστεί. Αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, αυτές τις ημέρες δεν κερδίζει έδαφος. Είναι όμως ένα ανοιχτό σενάριο εφόσον υπάρξει μεγάλη είσοδος ασθενών στις κλινικές ΜΕΘ, να υπάρξει από εκεί και πέρα μεταφορά τους σε άλλο νοσοκομείο εκτός Πατρών. Και βέβαια από εκεί και πέρα παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία, όπου δεν έχει αλλάξει καθόλου, Εύη, από την αρχή τουλάχιστον του μήνα. Και θα είναι επιβαρημένες και οι επόμενες ημέρες, όπως εκτιμούν οι δικοί τουλάχιστον, Γιώργο. Θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Παρακολουθείται η κατάσταση μέρα με την ημέρα. Από την αρχή του μήνα είναι μια σταθερή πίεση η οποία ασκείται στα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας. Και βέβαια το γεγονός ότι κάθε μέρα καταγράφεται και τριψήφιος αριθμός για την Αχαΐα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για το επόμενο διάστημα για την περιοχή μας. Την ίδια ώρα όμως που γίνονται όλα αυτά και επικρατεί αυτό το σκηνικό, το ίδιο καλά κρατούν τα υπαίθρια πάρτι, Γιώργο. Υπαίθρια πάρτι, όταν εννοούμε τη συγκέντρωση ατόμων σε υπαίθριους χώρους. Ένα από αυτά σημειώθηκε Κυριακή ξημερώματα, Σάββατο βράδυ, στην οδό Ηφαίστου, όπου εκεί πάνω από 500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί. Κυριολεκτικά γινόταν πάρτι, υπήρχε και μουσική από κάποιο κινητό, κάποιο ηχείο που είχαν βάλει νεαροί εκεί πέρα. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο προφύλαξης. Ήταν ο ένας επάνω στον άλλον, ελάχιστοι φορούσαν μάσκες και καταλαβαίνει κανείς υγειονομικά τι σημαίνει αυτό για το επόμενο διάστημα. Είναι μια εικόνα η οποία επαναλήφθηκε και την επόμενη μέρα στην περιοχή των Ψηλαλωνίων, αυτή τη φορά, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί είχαμε μεγάλη εισρωή κόσμου, πάρα πολύ συνωστισμό. Σε σημείο βλέπουμε και τα πλάνα. Σε σημείο μάλιστα έφυγε να υπάρξει και μποτιλιάρισμα και να σταματήσει η κυκλοφορία στα Ψηλαλόνια για λίγα λεπτά. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μιλάμε για εικόνες εγκλεισμού σε πανδημία. Μιλάμε απλά για εικόνες όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια και σε άλλα σημεία συνοστίζονται νεαρά άτομα, στην Μαρίνα, στο Νότιο Πάρκο, στις κάλες της Αγίου Νικολάου, στην Δεξαμενή, γύρω από το κάστρο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που συγκεντρώνονται, στα οποία συγκεντρώνονται νεαροί και χωρίς όμως να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Αυτό είναι το ανησυχητικό, Γιώργο. Αυτό είναι το ανησυχητικό, Εύη, και είναι μια αντιφατική εικόνα την ώρα που μιλάμε εμείς για πίεση στο σύστημα της περιοχής, την ώρα που η Πάτρα έχει βρεθεί σε αρνητική δημοσιότητα, αλλά και το ζήτημα ότι ουσιαστικά ζητάμε να ανοίξουν δραστηριότητες, έρχονται σε αντίθεση τέτοιες εικόνες συνωστισμού, που δίνουν μια άλλη διαφορετική εικόνα, ότι πλέον δεν έχει περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, Εύη. Θα τα πούμε, Γιώργο, και στη συνέχεια. Να πάμε τώρα στο συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Οργή λοιπόν για το λουκέτο στα εμπορικά καταστήματα. Θυμίζουμε, ευνηδιάστηκαν
οι έμποροι το βράδυ της Παρασκευής. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρώπη. Ενώ όλοι περιμέναμε λοιπόν σήμερα να ανοίξουν τα καταστήματα, ευνηδιαστικά το βράδυ της Παρασκευής οι λοιμοξιολόγοι είπαν όχι. Ναι, έχουμε αυτή την απόφαση των λοιμοξιολόγων, μάλλον την εισήγηση που επικυρώθηκε από την κυβέρνηση και έχει προκαλέσει όλη αυτή την μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο του εμπορίου της Αχαΐας. Γενικότερα, το είδαμε αυτό να εκδηλώνεται την Κυριακή κατά την έλευση του κυρίου Πέτσα, του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών στην Πάτρα, με τον τρόπο που παρακολουθήσαμε και με όλη αυτή την ένταση που επικράτησε κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο και, και στο Επιμελητήριο. Να τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί όλα αυτά. Ναι, να πούμε ότι υπήρξε ως πυροσβεστική παρέμβαση του κυρίου Πέτσα η εισήγησή του μήπως το τοπικό εμπόριο εξυπηρετεί το με μια λύση του click away ή διαφορετικά να γίνει αποδεκτή μια λύση αποζημίωσης, όπως και ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση. Έχουμε μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε μια ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας της εμπορικής, αλλά γενικώς για όλες τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές κατά το μήνα Απρίλιο σε όλη την Ελλάδα. Το ποσό κυμαίνεται έφη από 1.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί κάθε επιχείρηση. Αυτό για να μην μπερδεύουμε πολύ τους τηλεθεατές, πρακτικά αντιστοιχεί τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις της Πάτρας, τις εμπορικές, γιατί ξέρουμε ότι είναι μικρά καταστήματα που απασχολούν το πολύ μέχρι 5 εργαζόμενους, αφορά σε ένα ποσό μέχρι 1.000 ευρώ και αυτό για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές όλο το μήνα. Η προοπτική για τις επιχειρήσεις της περιοχής είναι να μείνουν κλειστές για 2 εβδομάδες. Δηλαδή θα πάρουν πρακτικά 500 ευρώ, αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το... Κατά τη διάρκεια του δελτίου μας θα δούμε και τα μέτρα και πώς θα διαμορφωθούν αυτά. Τώρα έχουμε από τους εμπόρους έχουν το βλέμμα στραμμένο είναι στην επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει μια συζήτηση στον εμπορικό κόσμο της περιοχής για την διοργάνωση κάποιας κινητοποίησης συμβολικού πάντα χαρακτήρα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αναμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτός, αν θα λάβει τη μορφή κάποιες απόφασης από την πλευρά των συλλογικών τους οργάνων. Συζητείται το θέμα σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Αυτό που έχει αποφασιστεί ήδη είναι η αποστολή και έχει ήδη γίνει μιας επιστολής διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ να την υπογράφει, τον Γιώργο Βαγενάκη, τους 5 Προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων που εκπροσωπούν τον εμπορικό κόσμο της Αχαΐας. Αυτή η επιστολή αναφέρεται στο οικονομικό μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν είμαστε ζητιάνοι να επαιτούμε, αναφέρουμε μεταξύ άλλων οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων της Αχαΐας στον Πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζουν την αποζημίωση σε μπεγμό και ζητούν το άνοιγμα του λιανεμπορίου και μια οριζόντια ενίσχυση 5.000 ευρώ στη βάση της πρότασης που κατέθεσε προχθές ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Στο μεταξύ, να πούμε έφυγε ότι θέση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα πήρε και ο Σύλλογος των Εμπόρων του Εμπορικού και του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας, που δεν φαίνεται και πάρα πολύ να δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, αυτές τις μέρες τον είδαμε να βγαίνει μπροστά και σίγουρα να καταδικάζει και αυτός τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση το όλο θέμα των εμπορικών καταστημάτων. Παρ' όλα αυτά, ο Σύλλογος του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας των Εμπόρων διαχωρίζει τη θέση του από τις κινητοποίησεις που έγιναν. Στοχοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο διοργανωτή αυτών των καταστάσεων που είδαμε έξω από το Δημαρχείο και από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Παρ' όλα αυτά, τονίζει και αυτός ο Σύλλογος ότι απαιτεί από την κυβέρνηση να είναι μία απόφαση, να λάβει για μία απόφαση ουσιαστική για την αγορά της πόλης. Και αυτός ελπίζει, αυτός να είναι ο τελευταίος εμπαιγμός, αλλά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ζητά να σταματήσει να καπηλεύεται έναν αγώνα που έχει πλέον χαρακτηριστικά επιβίωσης για τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε, βάλουμε μια ανωτελεία, Σωτήρη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Πέτσα στην Πάτρα και θα επανέλθουμε λοιπόν, γιατί όπως είπαμε το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις και σήμερα ο κύριος Πέτσα στην Βουλή τόνισε ότι οι όποιες αντιδράσεις ήταν υποκινούμενες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη στάση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, το Δημαρχείο της Πάτρας. Εκεί τον περίμεναν οι έμποροι. Είναι...
Μετά από συζήτηση με τον Δήμαρχο και τις εξηγήσεις που δόθηκαν για την ξαφνική απόφαση να παραμείνει κλειστό το λιανεμπόριο, ο κ. Πέτσας αναχώρησε για το επιμελητήριο Αχαΐας, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη φορέων. Και εκεί η υποδοχή δεν ήταν ιδιαιτέρως θερμή. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εξέφρασαν την οργή τους για την άδικη αντιμετώπιση της Αχαΐας, την ώρα που η Αττική δράζει από κρούσματα κορονοϊού. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει με τέτοια νούμερα που βλέπουμε. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ κάτι είχαμε υποψιαστεί ότι δεν πάει καλά. Εάν και εφόσον το εμπόριο είναι αυτό που δεν μεταδίδει το υγιεινό φορτίο στο σημείο που αναφέρουν οι δημοξιολόγοι, το 6% που λένε, τότε γιατί είμαστε κλειστά? Η τοπική αγορά δεν αντέχει να μείνει κλειστή και ζητάμε το πλήρη άνοιγμα των καταστημάτων. Πλήρη άνοιγμα με σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως εδώ έχουμε και εφαρμόσει πάρα πολύ καιρό. Είμαστε απόλυτα τυπικοί. Ενισχύσεις μηδενικά και ενισχύσεις που δεν έχουν βοηθήσει την τοπική οικονομία μας έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Η κατάσταση έχει φτάσει στο τέλμα της. Δεν αντέχουν άλλο οι έμποροι. Δεν αντέχουν άλλο, δεν μπορούν να ζήσουν, δεν έχουν πάρει. Έρχονται από μια δεκάχρονη κρίση και δεν έχουν και αιματοζωούσαν και κοιτούσαν να κρατήσουν τα καταστήματά τους με λίθα και με δόντια. Πρέπει να δεσμευτούν τώρα εδώ πέρα οι κυβερνώντες και να μας δώσουν απαντήσεις, γιατί δεν πάει άλλο. Απευθύνομαι στον Υπουργό και τον ρωτώ, με ποια λογική, εφόσον αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε limit up του κορονοϊού, σε όλους τους υπόλοιπους επιτρέπεται να ανοίξουν εκτός από εμάς? Δηλαδή, όση δυσκολία έχει η χώρα σε όλη της την εμβέλεια, ακριβώς το ίδιο πράγμα αντικατοπτρίζεται και στη δική μας πόλη, και στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Γιατί ξερίμαστε από αυτό το καινούργιο πείραμα ανοίγματος, που έτσι κι αλλιώς, εάν πάμε να το ταυτίσουμε με την προηγούμενη λογική, δεν υπάρχει. Ας πούμε ότι είναι ένα νέο πείραμα. Γιατί εμείς εξαιρούμαστε από αυτό το πείραμα? Τελικά, μετά από τις συσκέψεις σε Δήμο και Επιμελητήριο και αφού έλαβε υπόψη του τις αντιδράσεις, δεσμεύτηκε πως θα μεταφέρει τα αιτήματά του στην κυβέρνηση. Επίσης, τόνισε πως θα παρακολουθείται στενά η επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής. Πάνω στο υπόβαθρο που έθεσε και ο διοικητής της ΥΠΕ, ένα δύσκολο υπόβαθρο από επιδημιολογικής πλευράς, καλούμαστε να ξεχωρίσουμε δύο επιλογές για να κοιτάξουμε μπροστά και όχι πίσω. Οι δύο επιλογές είναι οι εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ρίξουμε το επιδημιολογικό φορτίο? Εκεί, σε συνεργασία, όπως ακούσατε και πριν, θα υπάρχει δυνατότητα μεταξύ του Επιμελητηρίου και της ΥΠΕ, αλλά και όπως είπα και πριν, και με τον ΕΟΔΗ και τον Δήμο, να υπάρξει αύξηση της επιδημιολογικής επιτήρησης. Κατά την έξοδο του κ. Πέτσα από το κτίριο του Επιμελητηρίου, δεν ρίψαν και τα ευτράπελα, καθώς εξφενδονίστηκαν προς τον Υπουργό καφέδες και νερά. Λοιπόν, Σωτήρη, είδαμε το ρεπορτάζ, υποκινούμενα όλα, είπε ο κύριος Πέτσα σήμερα, από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενο στα μικροεπισόδια, στην ένταση μάλλον που υπήρξε. Ναι, είχαμε σήμερα μια πολιτική παρέμβαση, απάντηση στην ουσία του κυρίου Πέτσα, απέναντι σε αυτά που συνάντησε εξερχόμενος τόσο από το Δημαρχείο της Πάτρας όσο και κυρίως από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Να πούμε ότι εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, απαντώντας σε αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Θάμελο σήμερα στη Βουλή περί παιχνιδιών της κυβέρνησης σχετικά με τη συνέχιση της απαγόρευσης του ανοίγματος του λιανεμπορίου στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές. Ο κύριος Πέτσας έφερε λόγο για κατευθυνόμενες από το ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρίες, ενώ είπε σήμερα ότι η κυβέρνηση συζήτησε μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς και βρήκε λύση, στηρίζοντας όσες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Πέτσας, όπως αυτό της πανδημίας, πρέπει να είμαστε σύμμαχοι στην αντιμετώπιση του και να μην προσπαθούμε να ρίξουμε τον μπαλάκι σε κανέναν για να κερδίσουμε τη μάχη, τόνισε ο Υπουργός. Και διευκρίνησε προσωπικά, πήγα στην Πάτρα ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού για να συζητήσω με τους φορείς. Όπως αποδεικνύεται, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και προχωρήσαμε στη στήριξη των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και αυτό το διάστημα. Οι όποιες διαμαρτυρίες, είπε ο κ. Πέτσας, που εκφράστηκαν είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενες από το κόμμα σας, εννοώντας φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς συζητάμε μαζί με τους φορείς και βρήκαμε λύση. Την ίδια στιγμή έφυγε να πούμε ότι υπήρξε σχετική αναφορά σε σχέση με την Πάτρα και την αναστολή του ανοίγματος των καταστημάτων από την κυβερνητική εκπρόσωπο σήμερα, την Αριστοτελή Απελώνη, στην καθημερινή επαφή που έχει με τους κυβερνοβουλευτικούς συντάκτες. Η κυρία Απελώνη τόνισε πως δυστυχώς η τάση της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων
και ο σοβαρός κίνδυνος τεράστιας πίεσης στα νοσοκομεία της περιοχής, μεταξύ άλλων της Πάτρας φυσικά, της Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, οδήγησε, ήταν αυτό που οδήγησε την Επιτροπή των Επιδημιολόγων στην απόφαση να εισηγηθεί προς την κυβέρνηση να ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές η επαναλειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. Είναι δεδομένη η απόφαση της κυβέρνησης, είπε η κυρία Πελόγη, να συνεχίσει και τον Απρίλιο τη στήριξη σε επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές. Επίσης, παρέμβαση πολιτική σε αυτό το ζήτημα, τη εξήγηση δηλαδή αυτή τη απόφαση, είχαμε και από τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση. Ο ίδιο τόνισε ότι θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Ξέρω ότι έχει κουράσει αυτή η κατάσταση, όπως τόνισε και αυτή η λέξη, υπομονή δηλαδή, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Και ο ίδιος υπογράμμισε ότι καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν θέλει να κρατά κλειστά τα καταστήματα. Υπάρχει μια επιτροπή επιστημόνων που έχει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθεί. Την Τετάρτη έβγαλαν την απόφαση για την και την Παρασκευή είδαν ότι τα κρούσματα υπήρχε αυτή η τάση αύξησης και επιβάρυνση του, του υγειονομικού συστήματος στην περιοχή και γι' αυτό προχώρησε σε εκ νέου αναμόρφωση των αποφάσεων της και εισήγησεών της προς την κυβέρνηση, κάτι το οποίο είδαμε να εκφράζεται μέσα από, από το πάγωμα τελικά της επαναλειτουργίας των καταστημάτων στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Και με την ευκαιρία που μιλάμε, Σωτήρη, έχουμε και έρευνα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που δείχνει ότι πραγματικά το επιδημιολογικό φορτίο στην Αχαΐα είναι, είναι επιβαρημένο. Έχουμε μια αποκαλυπτική έρευνα που παρουσιάστηκε σήμερα, Έφη, για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, όχι τώρα αυτές τις μέρες στην Αχαΐα, τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες. Φαίνεται μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι μετά το Φεβρουάριο, όπου η Αχαΐα ουσιαστικά κατάφερε να συγκρατήσει το τρίτο κύμα, φαίνεται ότι αλλάζει άρδινη εικόνα μετά τα μέσα Φεβρουαρίου και πλέον έχουμε μία αυξητική τάση. Να σου πω ότι στην μελέτη που παρουσίασε και έχει τους επιδημιολογικούς δείκτες σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, το Εργαστήριο Επιδημιολογικής Ανάλυσης Επιδημίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και στην Αχαΐα, γιατί παρατηρείται μια σταθεροποιημένη κατάσταση σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα κρούσματα κορονοϊού. Μάλιστα. Να πούμε ότι αναφορικά με την Αχαΐα υπάρχει μια καταγραφή, ένα γράφημα που δείχνει τα ημερήσια κρούσματα, βέβαια όπως τα παρουσιάζουμε και εμείς κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένας πίνακας ιδιαίτερα ανησυχητικός που δείχνει τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους για διάστημα 14 ημερών. Ο δείκτης αυτός έχει όριο συναγερμού τα 150 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους ανά 14 μέρες για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως κόκκινη. Στην Αχαΐα, Έφη, αυτό το όριο έχει ξεπεραστεί προπολού, φτάνοντας το τελευταίο 15ήμερο στα 500 κρούσματα περίπου την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση στην Αχαΐα και πόσο επιβαρύνει όλη αυτή η εικόνα, πόσο επιβαρύνει το υγειονομικό σύστημα. Μάλιστα, ο καθηγητής που έχει συντάξει αυτή τη μελέτη τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η Αχαΐα για να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σταθερής υψηλής κατάστασης κρουσμάτων που επικρατεί. Να διαπιστωθεί δηλαδή για ποιο λόγο επιμένει ο κορονοϊός σε τόσο υψηλά νούμερα χωρίς να παρουσιάζει μία κάμψη. Τουλάχιστον, όπως είπα, σε διάστημα 15 ημερών, τον τελευταίο 15 ημερών, μέχρι και χθες είναι η μέτρηση που έγινε, εμφανίζει η Αχαΐα μία αναφορά 500 περίπου κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό καταλαβαίνει ότι αν το κάνουμε αναγωγή στον πληθυσμό της Πάτρας, έχουμε καθημερινά στην Πάτρα και στην Αχαΐα 1.000 κρούσματα την ημέρα. Πέρα από αυτά που καταγράφονται και που αφορούν τα επιβεβαιωμένα, έτσι. Μιλάμε για μια μελέτη που κάνει αναγωγή στα κρούσματα. Στην ουσία, δηλαδή, εκτός από τα 110, 120, 130 κρούσματα που βλέπουμε, στην ουσία έχουμε 1.000 κρούσματα περίπου την ημέρα στην Αχαΐα. Και όχι αυτά που ακούγονται μόνο από τις καταγραφές. Αυτά σύμφωνα με την έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έτσι. Είναι μια αποκαλυπτική έρευνα και η οποία χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου και την ανάγκη να μπει κάποιο φρένο και να ελεγχθεί η κατάσταση. Γιατί όλη αυτή η επιβάρυνση θα έχει πλέον ξεφύγει και θα οδηγήσει σε μια έκρηξη στο υγειονομικό μας σύστημα σε σημείο που να μην μπορούν τα νοσοκομεία της Πάτρας να δεχτούν άλλους ασθενείς με COVID. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωναν οι έμποροι οι οποίοι βρέθηκαν, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, στα καταστήματά τους χωρίς υπαλλήλους και απλά ενημέρωναν τους καταναλωτές για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
με τα φώτα τους αναμένα, τις κούτες και τα κυβλιόχαρτα. Στην είσοδο οι έμποροι ενημέρωναν σήμερα την πελατεία τους πως είναι αναγκασμένοι να μην τους εξυπηρετήσουν. Είμαστε με ανοιχτά τα φώτα για να δείξουμε ότι είμαστε εδώ πέρα. Είναι μια συμβολική διαμαρτυρία. Δεν έχουμε καλέσει τους εργαζόμενους, δεν καλούμε τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματα. Απλά εμείς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ πέρα και απαιτούμε. Δεν απαιτούμε. Δυστυχώς βγήκε για μέτρα στήριξης και πιάνει το χιλιάρικο αν θα μείνουμε κλειστά όλο τον Απρίλιο και αν είναι λιγότερο από 15 μέρες θα πάμε στα 500 ευρώ. Μιλάμε για αστεία πράγματα, δεν μας ικανοποιούν ούτε οικονομικά αλλά ούτε και ηθικά και δεν μας ενδιαφέρει καν το οικονομικό. Ας τα κρατήσουν αν τα έχει ανάγκη η χώρα και ας ανοίξει τα καταστήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να ανοίξουμε τα καταστήματα, να μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε κάποιο εμπόρευμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αγορά καινούριου. Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούμε. Είναι μια συμβολική διαμαρτυρία, αλλά μας βρίσκει παρόντες. Είμαστε εδώ, μέσα στα μαγαζιά μας, όπως είμαστε εξάλλου κάθε μέρα. Ανοίγουμε την πόρτα μας, ανοίγουμε τα φώτα μας, προστατεύουμε όμως το προσωπικό μας και τους πελάτες μας από ενδεχόμενα πρόστιμα. Βγήκε αγανάκτηση από όλους που ήταν έτοιμοι να ανοίξουν, προετοίμαζαν τις βιτρίνες, τους είχαν αγοράσει εμπόρευμα και απογοητεύτηκαν πλήρως. Πολύ μεγάλος εμπεγμός. Αποτύχαμε να βαγίσαμε σαν έμποροι, εγώ είμαι έμπορος 50 χρόνων και αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Δεν μπορεί τώρα να ρίξει ένα πλάνο να δεις πόσος κόσμος κυκλοφορεί και θα κολλήσει ο πελάτης που θα έρθει μέσα 2 άτομα ή 3 άτομα ή 0 άτομο σε κάθε μία ώρα να κολλήσουμε τον κορονοϊό, αν είναι δυνατόν. Αυτό δηλαδή δεν λέγεται, δεν ακούγεται, τίποτα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ορμόμενοι ότι πλέον τη Δευτέρα ανοίγουμε, μέχρι την Τετάρτη ήξεραν, την Πέμπτη προχώρησαν σε καταβολές. Ακόμα και ιδανικά πήραν για να μπορέσουν να πάρουν λίγο εμπόρευμα, να κάνουν μια μερική επανεκκίνηση. Και ξαφνικά την Τετάρτη, την Παρασκευή, τους λένε ότι δεν ανοίγεται. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Τι άλλαξε μέσα στις δύο μέρες? Πώς εξαιρούν την Αττική που φλέγεται? Πέστε με αυτό το πράγμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά βλέπουμε. Στις 9 το πρωί έγιναν οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών για ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που μένουν κλειστές τον Απρίλιο. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΒ ή ΚΑΒ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της μείωσης του τζίρου. Η αποζημίωση δημιουργούν το εξής: 1.200 επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους, 2.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζομένους. Οι μικρομεσαίοι μιλούν για κοροϊδία της κυβέρνησης. Αυτό που γίνεται είναι ένας εμπεγμός στην μικρή ελληνική επιχείρηση. Δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τον αφανισμό της, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς αυτός ο τρόπος που ο οποίος χειρίζεται το εμπόριο τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση. Τετάρτη, το σήμα να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας, οι κούτες με τα εμπορεύματα εδώ έτοιμα να τα ανοίξουμε. Την Παρασκευή μας λένε ότι δεν θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας. Εμείς στην Αχαΐα, όλη η υπόλοιπη χώρα αυτή τη στιγμή δουλεύει κανονικά. Τα πλειονότητα των επιχειρήσεων, των δικών μας, αυτούς που εκπροσωπούμε εμείς, είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Και ο μέσος όρος των μικρών επιχειρήσεων είναι 1,5 εργαζόμενος ανά επιχείρηση. Άρα μιλάμε για 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Όταν υπολογίσετε πόσο είναι ένα ΕΦΚΑ, πόσο είναι το ρεύμα που έχουμε κάθε μήνα και μπορείτε να κάνετε μόνοι σας το λογαριασμό, ότι μιλάμε για αστεία πράγματα, ούτε για τα πάγια έξοδα. Δεν θα μεταδώσουμε εμείς τον κορονοϊό με την ασφάλεια που έχουμε κάνει, με τόσο κόπο που κάναμε, που αγοράσαμε πράγματα πασχαλινά. Εμείς πότε θα τα πουλήσουμε? Το πέρυσι το Πάσχα τα πετάξαμε. Φέτος το Πάσχα θα τα πετάξουμε. Τι θα τα κάνουμε? Νοικιάσαμε αποθήκες για να βάλουμε τα εμπορεύματά μας. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να μας ανοίξει, αν είναι δυνατόν και από χθες το πρωί. Πλέον αυτό που σκέφτονται είναι το επόμενο βήμα, το πώς θα αντιδράσουν απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που, όπως λένε, με τις αποφάσεις της βάζει τα φόπλακα στον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η αγορά στην Πάτρα. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Κώστα Μάρκου, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε όλους.
Κύριε Μάρκου, ακούσαμε και τον κύριο Πέτσα και με αυτό θέλω να ξεκινήσω, να ισχυρίζεται, να υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις χθες που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ήταν υποκινούμενες και κατευθυνόμενες διαμαρτυρίες από το κόμμα σας, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ένα σχόλιο. Υποθέτω ότι κάθε ένας που παρευρέθηκε σε αυτή τη διαδικασία τη χθεσινή κατάλαβε δύο πράγματα. Το ένα είναι η αιτία που κινητοποίησε αυτό το μεγάλο πλήθος, γιατί ήταν μεγάλο το πλήθος, σήμερα ήταν τα προβλήματά τους και η ανάγκη τους. Επίσης, στην άποψή μας και βρεθήκαμε δίπλα τους να ενισχύσουμε τη φωνή τους. Ναι, έχουμε κάποιο τεχνικό. Την δημοσιογραφική μπορούσε να πει αυτό που ήταν προφανές. Κύριε Μάρκου, θα σας καλέσουμε, θα προσπαθήσουμε να σας καλέσουμε πάλι, δεν έχουμε πάρα πολύ καλό ήχο. Θα τα πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Βεβαίως, λοιπόν, σας ακούμε. Λοιπόν, λέτε ότι εσείς βρεθήκατε εκεί για να συμπαρασταθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και αρκετό καιρό, κάποιους μήνες, έχουν κλειστά τα καταστήματά τους, οι υποχρεώσεις τρέχουν, ωστόσο την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανοίξουν τελικά τα καταστήματα σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, πώς την χαρακτηρίζετε, κύριε Μάρκου, τη στιγμή που ήταν και η εισήγηση των λοιμοξιολόγων με αφορμή την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στις συγκεκριμένες περιοχές και βέβαια και στην Αχαΐα? Κοιτάξτε, θα μιλήσω για την Αχαΐα, που είναι κατανόητη τόσο από πολιτική όσο και από ιατρική άποψη. Πραγματικά, χωρίς να θέλω να κάνω αντιπολίτευση στον αέρα, δεν έχει καμία επιχείρημα το οποίο να διακρίνει την κατάσταση της Πάτρας σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας που φλέγει το δυτική. Ταυτόχρονα, ξέρετε, κάτι και πλεονέκτημα σε σχέση με την Αθήνα. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα νοσοκομεία, έχουμε, θα έλεγα, εξαιρετικούς γιατρούς, τώρα καταθέτουν το είναι τους, και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, από πλευράς αντιμετώπισης της νόσου, στην Πάτρα, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Αθήνα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι θα έπρεπε να ανοίξουν τα καταστήματα. Εγώ λέω λοιπόν ότι τα καταστήματα, το δανεικόριο, η εστίαση, κρατώντας τους κανόνες, τους οποίους με βάση και την εμπειρία ενός έτους τώρα είναι σε θέση να πω ότι οι μικροί εντός εισαγωγικών επαγγελματίες είναι πολύ πιο συνεπείς από τα μεγαθύρια, νομίζω ότι δεν θα προσέθετε τίποτα στο πρόβλημα, αλλά αντίθετα θα βοηθούσε χειμαζόμενους επαγγελματίες. Και οι μικροί επαγγελματίες, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις σήμερα των μέτρων στήριξης, θα πάρουν περίπου 1.000 ευρώ, κι αν τα πάρουν. Ναι, κοιτάξτε, γιατί ρωτήθηκα και από κάποιον συναδελφό σας το πρωί, τα θεωρείτε επαρκή? Οι ίδιοι απαντούν ακριβώς όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Ναι, είναι περιττό να σχολιάσω εγώ κάτι περισσότερο. Είναι προφανές ότι δεν είναι επαρκή. Ωστόσο, κύριε Μάρκου, κάποια κυβέρνηση θα ήθελε να κρατάει κλειστά τα καταστήματα? Όχι. Θέλει όμως να υπηρετήσει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο το χρησιμοποιεί από την έναρξη της πανδημίας. Θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την αίσθηση της σιδερένιας γροθιάς, η οποία πολιτεύεται χωρίς να υποκύπτει σε μικρές ή μεσαίες ενοχλήσεις.
Αυτή είναι το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα το οποίο υπηρετεί η κυβέρνηση. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι όλη η αντιμετώπιση της πανδημίας προτάσσονται τα αστυνομικά μέτρα και πολύ λιγότερο τα ουσιαστικά μέτρα. Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναπτύξω, γιατί πραγματικά δεν είναι να λέει και να καταγγέλει κανείς κάτι. Χαρτογράφηση του προβλήματος. Ακόμα αρνείται η κυβέρνηση να συνταγογραφήσει τη συνταγογράφηση του μοριακού τεστ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γινόταν η χαρτογράφηση του προβλήματος και εκεί να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Η αντίρρησή της λέει ότι είναι οικονομική, θα ήταν μεγάλο το κόστος. Τώρα, με αυτό το αναξιόπιστο self-test, το οποίο οι πάντες έχουν δηλώσει πέρα από τις πρακτικές του δυσκολίες, τα φαρμακεία, τη δυνατότητα του καθένα να το κάνει μόνος του, οι πάντες και οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι στους ασυμπτωματικούς ανθρώπους μόνο το 40% των θετικών θα αναδείξουν. Οι οποίοι, αυτοί που θα αναδειχθούν θετικοί, θα υποχρεωθούν να κάνουν και το μοριακό τεστ. Άρα λοιπόν θα καταναλωθούν πολύ περισσότερα χρήματα. Η έλλειψη χαρτογράφησης του προβλήματος στερεί τη δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες να είναι και σωστές και να είναι και πιστικές για την κοινωνία. Και αυτό το παρατηρούμε από την αρχή του φθινοπόρου. Ωστόσο είστε αισιόδοξος, κύριε Μάρκο, ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από το τούνελ, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Οπωσδήποτε. Το ζητούμενο είναι να βγούμε με τις λιγότερες απώλειες. Ξέρετε κάτι, εγώ στηρίζομαι περισσότερο στα επιδημιολογικά δεδομένα των στατιστικολόγων, αν θέλετε, και λιγότερο, αν θέλετε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, ναι, στα δεδομένα των συναδέλφων δημοξιολόγων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχοντας τις εμπειρίες μας, είτε από πανδημίες στο παρελθόν, είτε και αυτή που μας έρχεται τώρα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία μας λένε πώς κινείται μια πανδημία. Και με βάση αυτά τα μοντέλα, φαίνεται ότι βεβαίως είμαστε στο τρίτο κύμα. Βεβαίως είναι ένα θέμα ακόμα να πιάσουμε το πλατό, δηλαδή να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των θανάτων, γιατί μόνο δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων είναι το πιο αντικειμενικό αυτή τη στιγμή δεδομένο. Φαίνεται ότι μέσα σε επόμενες 15-20 μέρες, σύμφωνα με αυτά τα μοντέλα, θα έχουμε πιάσει την κορύφωση και μετά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Οπότε λέτε ότι έτσι θα βγούμε, θα δούμε φως στο τούνελ. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μάρκου. Ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστώ λοιπόν. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Μικρή επανεκκίνηση στη λειτουργία των δικαστηρίων από αύριο, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές ποιες υποθέσεις θα εκδικάζονται. Το σίγουρο είναι πως κάποιες περιπτώσεις που είχαν παγώσει θα αρχίσουν να δρομολογούνται. Υπάρχουν ωστόσο σωρία υποθέσεων που έχουν μείνει πίσω σχεδόν ένα χρόνο. Άνοιγμα δικαστηρίων χωρίς να έχει καθοριστεί με σαφήνεια το πλαίσιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρουν με ανακοίνωσή τους οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Στην Πάτρα, όπου δεκαδές υποθέσεις έχουν μείνει πίσω, επαναλειτουργούν με μέτρα μεν, αλλά όχι για όλες τις υποθέσεις. Το θετικό είναι πως θα προχωρήσουν κάποιες αστικές υποθέσεις που εδώ και ένα χρόνο δεν εκδικάζονταν. Γίνονται κάποιες επιλεγμένες δίκες, πολιτικές δίκες, αστικής μορφής δηλαδή, ποινικά προατήρια. Δεν θα γίνουν αυτή τη βδομάδα, μόνο κάποια που είναι υποπαραγραφή. Ουσιαστικά δεν έπρεπε η λειτουργία της δικαιοσύνης να σταματήσει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην κοινωνία, τα οποία πρέπει να επιλύονται. Δεν μπορεί να σταματήσει μια τόσο κεντρική και ευαίσθητη λειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικές υποθέσεις και είναι υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν κίνδυνο μετάδοση του κορονοϊού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.